Οι δράστες τοποθετούν τα εκρηκτικά στο ATM στην Αγία Παρασκευή. Απομακρύνονται και λίγα δεύτερα μετά το μηχάνημα ανατινάζεται. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, φτάνουν στο σημείο με ένα πολυτελές όχημα. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Παρκάρουν ακριβώς έξω από το σούπερ μάρκετ στην οδό Βενιζέλου. Κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο. Πρώτα οι 3 δράστες, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί και ο τέταρτος. Φορούν κουκούλες, full face και φακούς στο μέτωπο. Στα χέρια τους φορούν γάντια και κρατούν τα εκρηκτικά. Δυστυχώς έχει παραγίνει το κακό. Αμέσως μετά την έκρηξη τρέχουν να μαζέψουν τις κασετίνες με τα χρήματα. Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν 40.000 ευρώ, όμως η κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το ATM κατέγραψε κάθε τους κίνηση. Οι 4 άνδρες, αφού ολοκληρώνουν το έργο τους, τρέχουν προς το αυτοκίνητο και εξαφανίζονται. Λίγα λεπτά μετά φτάνει η αστυνομία. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που προκλήθηκαν ζημιές στο σούπερ μάρκετ, ενώ οι εικόνες αυτές είναι ότι απέμεινε από το ATM. Και το θέμα είναι, λέω εγώ και εύχομαι, να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες σε όλο αυτό το κομμάτι. Και έχει γίνει μάστιγα πλέον. Το χτύπημα αυτό είναι το 8ο μέσα σε περίπου 30 ημέρες. Η αστυνομία εξετάζει καρέ-καρέ το υλικό για να φτάσει στον εντοπισμό και τη σύλληψη.